Κύριος Καλέτας, όπως είπαμε, με βοηθούς τον κύριο Αρμακόλα και Ρούσο. Να τώρα η πρώτη επίδεση από πλευράς Νικόνου. Ο Καλικατσάκης, Καλικατσικαλάκης θα χάσει μια τεράστια ευκαιρία για τον γκολ με τον κουμπαράκι, να σωτήρια να βγάζει προς τη στιγμήν και στη συνέχεια οι αμυντικοί ομάδας να διώχνουν σε κόρνερ. Στον Μπαλή, ο Μπαλής θα προσπαθήσει να βρει τον Πάγια από τα δεξιά. Πάγια θα μπει μέσα στην περιοχή, καθυστερεί λίγο, καθυστέρησε ένα δέκα, κοντοστάθηκε ένα βήμα με αποτέλεσμα να τον κλείσουν δύο της Ανοσύρου και να πάει χαμένη μία ακόμη ευκαιρία για την ΑΕΜ Εικόνου στο 10ο λεπτό, καθώς τα παιχνίδια λίγο έλειψε να γίνει εδώ το λάθος από τον Κουμπαράκη. Ο Σπάχια θα κάνει το σουτ, αλλά και ο Κουμπαράκης θα πετάει στην ξανά το χέρι του και θα βγάλει σε κόρνερ. Να, ακόμη μια ευκαιρία από το πουθενά για τους φιλοξενούμενους. Τώρα αυτή η εκτέλεση του κόρνερ θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Παπαδόπουλος θα κάνει το σουτ πάνω στον Τανίδο Σαγκινέτο. Παράλληλη πάσα, Μπαλής, ο σουτ, σώζει ο Κουμπαράκης εντυπωσιακά, νέο σουτ από τον Σπάχια, πάλι ο Κουμπαράκης, διπλή μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους. Κουμπαράκης παρόν, ο Μύκονος ήρθε πριν από το παιχνίδι, για το παιχνίδι. Να τώρα ο Κωνσταπαναγιώτης, μεγάλη ευκαιρία εδώ στην ευκαιρία έξω από την μικρή περιοχή, τεράστια ευκαιρία από τον Κωνσταπαναγιώτη. Να η πρώτη μεγάλη στιγμή για την ομάδα της Σύρου. Έφτασε πολύ κοντά στο γκολ, όμως η μπάλα στην κεφαλιά θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Προσπαθεί να βρει τον Κατσικαλάκη από τα αριστερά. Κατσικαλάκης εναλλάσσεται τις πλευρές. Παπαδόπουλος, ο σουτ! Τεδοκάρι! Ζητάνε γκολ οι παίχτες της ΑΕΜ Εικόνου. Τρομερό κεραυνό, κεραυνός πραγματικός από τον παίκτη της ΑΕΜ Εικόνου. Να τώρα μια απευθείας χέρι θα δώσει εδώ στην προσπάθεια του Μαυρομάτη να κόψει την μπάλα. Βρήκε όντως το χέρι του παίκτη της Ανοσύρου. Μπαλής με τον Βερόνι είναι αυτοί που θα εκτελούσαν το φάουλ αυτό που κέρδισε η ΑΕΜ Εικόνου. Η μπάλα στο τείχος και συγκεκριμένα πάνω στον Νίκο του Σαγκινέτο. Σε αυτή την απευθείας εκτέλεση φάουλ. Σαγκινέτος, για να δούμε, Σαγκινέτος, το φάουλ δοκάρι! Κεραυνός από τον Μπενίτο Σαγκινέτο στο 33ο λεπτό. Να που για να σου απαντά στα δοκάρια. Ο Βερόνης πέρασε και προσπαθεί να βρει τον Καλικατσάκη μέσα στην περιοχή. Θα κόψει ο Μαυρομάτης και σωστά θα δώσει ελεύθερο ο κύριος Καλόγερας, αφού ο Μαυρομάτης πάνω στην μπάλα για να δούμε. Μπαλής, το σούτ από τον Παπαδόπουλο. Θα βγάλουν οι αμυντικοί στη συνέχεια της Άνω Σύρονερ. Θα βγάλει ο Αρακάς με το κεφάλι. Ένα χέρι μέσα στην περιοχή από τον Χαλαβαζή. Σωστά νομίζω ο κύριος Καλόγερας θα δώσει το πέναλτι στο 45ο λεπτό. Μπαλής, λίγα μετραφόρα, Μπαλής. Έπεσε ο Κουμπαράκης στην πορεία της μπάλας, όμως πολύ ωραίο το πέναλτι εκτελεσμένο από τον Μπαλή. 1-0. Ένα 1-0 η ΑΕΜ Εικόνου, 0-1 καλύτερα με αυτό το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μπαλή. Το 45ο λεπτό της αναμέτρησης με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι της... Να το γκολ, να το γκολ, ξεκίνησαμε περιγραφή με το γκολ της Άνω Σύρου. Ο Κωνσταπαναγιώτης στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους θα κάνει το 1-1 με το ωραίο πλασέ του στο 46ο προς 7ο λεπτό. Ο Παπαδόπουλος πιέζει ο Σπανός, θα κόψει προς στιγμή ο Σαγκινέτος, δοκάρι και γκολ μετά το σουτ του. Να δούμε λίγο ποιος παίκτης είναι, γιατί είναι στην αντίθετη πλευρά και δεν μπορούμε να δούμε ποιος είναι. Ο
Νομίζω ο Βερόνης. Ο Βερόνης πρέπει να είναι αυτός που έκανε το 1-2. Για ο Σπάχια. Να δούμε λίγο τον αριθμό. Δύο-ένα στο 41 λεπτό της αναμέτρησης. Το γκολ το πέτυχε ο Σπάχια. Σαγκινέτος. Σκαμνάκι τώρα εκεί. Φωνάζουν τη Σανοζίρο, διαμαρτύρονται. Παίζεται, είπε ο κύριος Καλόγιας. Υπάρχει ένα τράβηγμα εκεί. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Αλεφρακής, θα πέσει, παίζεται λέει ο κύριος Καλόγερας, φωνές από τους Συριανούς, Φελουτζή, Λούλα, Παπαδόπουλος, φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή, εκεί είναι ο Σπάχια και με το πλασέ του θα κάνει το 1-3, να το γκολ για την ομάδα της Μικόνου. 1-3 το σκορ με το πλασέ του Σπάχια. Θα πάρει πολύ ωραία τρίπλα από τον Σαγκινέτο, θα πάρει και το φάουλ, το έδωσε ο κύριος Καλόγερας. Τα προξήματα εδώ πέρα βλέπουμε, χαλάει το η εικόνα του αγώνα, με τον Παπαδόπουλο να βλέπουμε ότι κάτι έχει σπρώξει. Χάλασε η εικόνα εδώ. Όλοι οι παίκτες γίνανε μια αγκαλιά, οι πιο ψύχρεμοι παρενέβησαν για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Στο 20 λεπτό όλα αυτά, μετά το φάουλ που έγινε πάνω στον Σαγκινέτο, σίγουρα θα δώσει και κάποιες κίτρινες κόκκινες ο κύριος Καλόγερας, κόκκινη στον Αλιφρακή. Και στον Παπαδόπουλο. Σαγκινέτος θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, θα πάρει την κεφαλιά ο Μαυράκης, out την μπάλα. Ράσι Τσουβαλτζής, παίζεται λέει ο διαιτητής, στον Σαγκινέτο το shoot, out την μπάλα. Λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Σγούρα.